έχουμε περάσει στο δεύτερο λεπτό σκόντρας. Θέλει να βρει στα δεξιά τον Παπαγεωργίου και θα τα καταφέρει. Αλλάζει πόδι αυτός μέσα στη μεγάλη περιοχή για τον Χασομέρι. Σέντρα θα μπλοκάρει ο Κουτσαβασίλης με ασφάλεια μέσα στη μικρή του περιοχή ο πορτιέρο των Ιονταριών. Νεμπεγκλέρας εκτελεί το κόρνερ με πολλά φάλτσα. Θα φύγει μπάλα από το αριστερό πόδι. Και τώρα ο Νεμπεγκλέρας στον άξονα, ο αρχηγός της Λάρισσας. Βλέπει στα δεξιά και του δίνει την μπάλα σωστά εκεί που την περίμενε ο Παπαγεωργίου με πολλά φάλτσα η σέντρα. Μονοκόμμα το σου, την μπάλα θα περάσει πάνω από την οριζόντια δοκό του Κουτσαβασίλη που τα έχει με τους αμυντικούς του. Όταν ανεβαίνει, για να δούμε τώρα, Ντακώστα κάνει κούρσα, ο Μπαγκουρά, υπάρχει offside, υποδεικνύει ο Δουδούμης. Τριπλό τείχος για τη Λάρισα, με τον Νεμπεγκλέρα λόγω εμπειρίας να είναι έτοιμος να πάει σφίνα πάνω στην μπάλα. Πήρε φάλτσα, γκολ, η μπάλα στο αριστερό γάμα του Σέρεμετ, αφού βρήκε και στο τείχος. 4 ξανά εδώ η εκτέλεση του φάουλ, δεν μπορεί να αποτρέψει το μοιραίο για την εστία του Σέρεμετ. Λάρισα Πανσεραϊκός 0-1 ξανά και από την πίσω κάμερα. Μπάλα πρέπει να βρει και στις πλάτες και του Αλεξάνδροβιτς αλλά και του Νεμπεγκλέρα. Ξανά εδώ και παίρνει πολλά φάλτσα και καταλήγει στο δεξί γάμα του Σέρεμετ. Νεμπεγκλέρα σε απευθείας εκτέλεση. Με γροθιές ο Κουτσαβασίλης. Τέλος του πρώτου 45 λεπτού υποδεικνύει ο Φουκάκης που δέχεται τις διαμαρτυρίες και τις αποδοκιμασίες από τους φίλους του, της γηπεδούχου ομάδας της Λάρισσας. Με τα δύο αυτά να είναι τα νέα πρόσωπα. Για να δούμε εδώ την προσπάθεια. Ο Παπατσιπάει την μπάλα. Η μπάλα λίγο δίπλα από την αριστερή καθοδοκό του Κουτσαβασίλη. Υπάρχει ωστόσο και υπόδειξη και για offside από πλευράς του Δουδούμη. Η Λάρισσα όπως αναμενόταν και όπως ήθελε και ο Τίμος Καβακάς θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο του παιχνιδιού και να γίνει απειλητική με το καλημέρα του δεύτερου ημιχρόνου. Η σέντρα Δινό Παπατσιμπάει την μπάλα. Νέα ευκαιρία με τον πρώην παίκτη της αναγέννησης επανομής και από το περασμένο καλοκαίρι της Λάρισσας μέσα στη φάση κερδίζει αυτό το κόρνερ. Με όλο τον Πανσεραϊκό κάτω από τη μεσαία γραμμή δεν έχει πρόβλημα ο Σλοβαίνος που δεν μπορούσε. Το είπαμε αυτό και στο replay όταν είδαμε αλλά και στο, με γυμνό μάτι την εκτέλεση φάουλ του Ντακώστα να αποτρέψει το 0-1. Χασομέρης το σουτ. Πέφτει ο Κουτσαβασίλης σωστά. Η μπάλα περνάει out. Κακή έμπνευση, φανερό άγχος για τους γηπεδούχους. Ενώ είμαστε μόλις στο 67. Κόντρα για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Ντακώστα πέφτει πάνω του ο Νεμπεγκλέρας. Βρίσκει τον Μπαγκουρά. Αυτός σκέφτεται και βρίσκει τον Ντόροφ. Μεγάλη ευκαιρία στο τέτα τέτ με το Σέρεμετ. Στο 67. Αλλαγή παιχνιδιού από τα δεξιά στα αριστερά για τον Χασομέρι. Έχει τον Ράνιτς μπροστά του, Τσίγκας. Νεμπεγκλέρας θα δοκιμάσει το πόδι του αρχηγός της Λάρισσας πάνω από την οριζόντια δοκό του Κουτσαβασίλη. Εκτελεστής ο αρχηγός της Λάρισσας πάει να τσιπήσει την μπάλα εκεί ο Δινόπαπας στα χέρια στο αυτή του Κουτσαβασίλη. Δινόπαπας. Μια ολομέτωπη προσπάθεια. Φάουλ από τον Φουκάκη πάνω στη γραμμή. Καμία διαμαρτυρία από τον Δινόπαπα για κάτι περισσότερο. Να εδώ ξανά το replay. Ακριβώς πάνω στη γραμμή. Εκεί. Πατάει, δεν πατάει μέσα. Ο Φουκάκης υπέδειξε πως είναι εκτός μεγάλης περιοχής.